Έντονη είναι η αντίδραση δεκάδων κατοίκων της άλλης μεριάς στο ενδεχόμενο έλευσης προσφύγων σε ξενοδοχείο της περιοχής. Χθες το απόγευμα έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει υπογράψει σύμβαση για τη φιλοξενία 70 προσφύγων για διάστημα 6 μηνών. Φωνάξαμε τον ιδιοκτήτη, συζητήσαμε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντάξει είναι αλλού. Μας είπε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έρθουν γύρω στα 70 άτομα. Έχει κάτι σύμβαση, ας πούμε. Προσπαθήσαμε να τον πείσουμε χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα και όλοι σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και η παρούσα κυβέρνηση βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης, ας πούμε. Το πρόβλημά τους, δηλαδή η πορεία τους είναι να μας φτάσουν σαν να μας εξισλαμοποιήσουν, ας πούμε. Να φέρουν τους ξένους. Και μάλλον το κακό είναι ότι δεν τους φέρνουν εδώ πέρα απλώς για να μείνουν 2 μήνες και να φύγουν. Τους φέρνουν για να τους βάλουν να τους ενσωματώσουν στις τοπικές κοινωνίες. Οι κάτοικοι της άλλης μεριάς επισημαίνουν ότι οι πρόσφυγες θα υποβαθμίσουν την περιοχή τους. Δεν είναι άτομα τα οποία θα είμαστε σίγουροι ότι θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Θα έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά μας, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Τι το λέτε αυτό, οι οικογένειες λένε ότι πρόκειται. Οικογένειες, δεν το νομίζω, ας πούμε, αλλά και οικογένειες, πάλι δεν βλέπω να υπάρχουν ολοκληρωμένες οικογένειες. Απ' την άλλη μεριά, από ό,τι ξέρουμε όλοι αυτοί με το Ισλάμ, η οικογένεια είναι ένας άντρας και 7 γυναίκες. Τι οικογένεια είναι αυτή, ας πούμε, δηλαδή πώς θα έρθουν οι οικογένειες εδώ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό, ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου φέρεται να έχει συμφωνήσει για τη φιλοξενία 70 προσφύγων για 6 μήνες. Η ημερομηνία άφιξης των προσφύγων δεν είναι γνωστή, αλλά οι κάτοικοι θέλουν να καταδείξουν την αντίδρασή τους, ώστε να μην υπάρξει εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στο ξενοδοχείο, ενέργεια η οποία θεωρούν πως θα υποβαθμίσει την περιοχή τους, ενώ νιώθουν ανασφαλείς, καθώς όπως τονίζουν, δεν γνωρίζουν αν αυτοί που θα έρθουν είναι οικογένειες ή μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Εσείς όταν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, έχετε σκοπό να κινητοποιηθείτε? Κοίταξε, εμείς τώρα όλοι φυλάμε τις ήλιες ασφαλώς. Γιατί σίγουρα θα τους φέρουν νύχτα. Λοιπόν, γιατί σίγουρα, ας πούμε, προσπαθούν να μας επιβάλλουν από την κυβέρνηση κάποια πράγματα, γιατί δεν τα θέλουμε. Και πώς θα το εμποδίσετε δηλαδή αυτό? Δεν ξέρω. Με κάθε τρόπο. Τώρα οι τρόποι θα είναι άλλοι.